για να πιούν λίγο νερό λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Έχει θεσπιστεί κάτι τέτοιο από τη στιγμή που τον τελευταία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, για να μπορούν να παίρνουν μερικές παραπάνω ανάσεις ποδοσφαιριστές από την πολύ ζέστη που κάνει στα παιχνίδια τα τελευταία που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα. Λάθος στην άμυνα του Ναυπακτιακού Αστέρα Μαλαφούρης. Θα σουτάρει, καλή επιλογή. Ο Παντελίδης θα μπλοκάρει χωρίς πρόβλημα όμως. Εσκουρέντο, το σουτ καλό, out. Στο 16ο λεπτό, άλλη μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Βοηθήσει να φτάσει στον γκολ ο Φαραώς με γροθιές, λάθος. Ο Γκάτσης καθυστερεί όμως. Η σέντρα του Καλαμπόκα, ανενόχλητος έκανε τη σέντρα. Μεζίνη, μέσα στην περιοχή ο Καζανάς. Ο Γκέτσι και πάλι σουτάρει, η μπάλα κοντράρει στον Μούστα και τελειώνει μια πολύ δύσκολη στιγμή για τον για το Τσιλιβί. Με τον... Για να δούμε, στο 20 αυτή η πολύ καλή στιγμή για τον Ναυπακτιακό. Τελεί πολύ ωραία ο Σκουρέντο, αλλά ήταν πολύ καλά τοποθετημένος ο Φαραώς. Η μπάλα δεν πήγε και σε κάποια γωνία, πήγε ακριβώς στο κέντρο της εστίας και εύκολα μπλόκαρε την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή, μπαίνει όσο πιο μέσα μπορεί. Διπλή κόντρα, out. Κλέβει τώρα την μπάλα ο Τζανάρη και τρέχει μπροστά. Αντεπίθεση με πολύ καλές προπονήσεις. Ο Μαλαφούρης στον Σαμπανέ σε καλή θέση. Το τακουνάκι λάθος εδώ. Δεν ακολουθούσε κανένας. Λάθος από τον Σαμπανέ. Το Τσιλιβί είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 1-0. Ο Πούλος είναι μπροστά του. Ο Γκέτσι θα σουτάρει. Ο Φαραώς θα αποκρούσει. Καλή στιγμή για τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Στο 23ο δίνει στον Μεζίνη. Εσκουρέντο. Ωραία παλιά. Ο Καλαμπόκα, ο Ζουπάνος έπεσε δυνατά στη φάση, δεν υπάρχει βέβαια κάτι. Και η μπάλα θα φύγει πλάγιο υπέρ του Τσιλιβί. Ο Σταυρόπουλος έκανε ωραία κίνηση. Και έχει χρόνο τώρα, θα το κάνει και πολύ καλό το σουτ. Ο Φαραώς κάνει μια πολύ ωραία απόκρουση. Μια καλή στιγμή και πάλι για τον Ναυπακτιακό Αστέρα που ψάχνει τον τρόπο να σκοράρει. Καζανάς. Εσκουρέντο. Ανενόχλητος εκεί. Ο Χαλκιόπουλος. Προσπαθεί να τον κλείσει. Ωραία φάση εδώ. Ωραία. Ο Γκέτσι δεν μπορεί. Στο 40 λεπτό. Άλλη μια καλή στιγμή για τον Ναυπακτιακό Αστέρα με τον Γκέτσι. Ο Καζανάς. Πίσω ξανά η μπάλα. Καζανάς. Ναυπακτιακός που ξεκολουθεί να ψάχνει γκολ και έχει χάσει μια πολύ καλή στιγμή. Για να δούμε αν το βάλει τώρα. Κερδίζει την κόντρα, όχι. Ο Μεζίνη δεν μπορεί. Μια παλιά για το Μαλαφούρη εδώ. Ξαφνική εδώ. Υπάρχει ευκαιρία μεγάλη εδώ για το Τσιλιβί και χάνεται. Στο 43. Δεν υπήρχε offside. Πολύ μεγάλη στιγμή και για το Τσιλιβί τώρα. Μέσα στην περιοχή τώρα ο Γκέτσι γυρίζει. Ο Χαλκιόπουλος προσπαθεί να διώξει όπως όπως. Σαμπανέι. Λάθος του Σαμπανέι σε κακό σημείο. Εσκουρέντο. Ο Σταυρόπουλος δεν υπάρχει offside. Και εδώ έχουμε το 1-0 για τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Με τον Σταυρόπουλο. 1-0 λοιπόν στο παιχνίδι. Στο 43ο λεπτό ο Σταυρόπουλος είναι αυτός που ανοίγει το σκορ για τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Η πάσα του Σκουρέντο, ο Σταυρόπουλος ήταν σε πλεονεκτική θέση και μπόρεσε να σκοράρει. Και τώρα θα του δώσω έτσι λίγο πιο ελευθερία κινήσεων για να ψάξει κι άλλο γκολ. Για να δούμε παλιά στον Γκάτσι, ο οποίος κινείται από τα δεξιά. Ο Φαραώς χάνει την μπάλα, εδώ παραλίγο. Θα μπει η μπάλα στα δίχτυα, θα μπει. 2-0 από το λάθος και του Ζουπάνου στη φάση αυτή. Δεύτερο γκολ λοιπόν για τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Με σκόρερ τον Γκέτσι αυτή τη φορά. 2-0 στο 45 λεπτό μετά ακριβώς.
Όχι τον γκολ, ναι, από τον Γκέτς είναι. Επιστρέψαμε και πάλι στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και βλέπουμε μια τιμητική βράβευση που γίνεται στον Πατρίκ Εγκεμά, τον πρώην προπονητή της ομάδας. Για την φετινή του συνεισφορά στον σύλλογο. Με όλη την ομάδα του Τσιλιβή παρέα, έτσι μια ωραία στιγμή στον τελευταίο εντός έδρας αγώνα της ομάδας. Και ο Κονίδας και ο Γκάτσης, γι' αυτό και βγαίνουν τώρα στο 53ο λεπτό. Φεύγει μπάλα από την περιοχή του Τσιλιβή αρχικά. Ο Παδόπουλος όμως δεν μπορεί, ο Καλαμπόκας και πάλι θα κάνει τη σέντρα στην καρδιά της περιοχής, εκεί μόλις μπήκε στο παιχνίδι, πήγε να βάλει τον γκολ ο Κράση, αλλά δεν τα κατάφερε. Κάνει κίνηση στην πλάτη του Μούστα, ο οποίος προσπαθεί να τον κλείσει. Του δίνει στήριγμα και ο Κράση, ο Γκέτσι σουτάρει μόνος του, αλλά ο Εσκουρέντο τώρα θα πάει στην μπάλα. Αρώνης. Καθυστερεί λίγο, θα γυρίσει. Κεφαλιά. Απομάκρυνση από τον Ζουπάνο σε κόρνερ. Και ανεβαίνει. Και πάλι ο αναφακτιακός αστέρας από τα αριστερά. Ο Γκέτσι κάνει μια σέντρα πάνω στον Χαρακτινό. Σε ένα μάτς που βλέπετε, είμαστε. Ενώ έγινε το λάθος τώρα, ο Γκέτσι θα σουτάρει πάνω στο Μούστα. Άλλο ένα εύκολο λάθος. Η σέντρα τώρα. Και ο Χαλκιόπουλος θα κόψει. Για τον Κράση. Πίεσε ωραία ο Αρώνης εδώ. Έκλεψε την μπάλα. Για να δούμε. Μπορεί να τελειώσει και μόνο στη φάση. Θα κάνει το σουτ. Ωραία προσπάθεια. Μπάλα out. Ελέζη. Άφησε ο Μαλαφούρης Σαμπανέ. Για να δούμε αυτή την προσπάθεια. Ελέζη. Ευκαιρία για το Τσιλιβή μεγάλη εδώ. Σημαντική στιγμή για να κάνει το 2-1. Να βάλει ένα γκολ, να προσπαθήσει να μπει στο παιχνίδι. Αλλά δεν... Και ανεβαίνει εκείνο τώρα, προσπαθεί να τον σταματήσει ο Τζανάρη, δεν τα κατάφερε. Ο Γκέτσι. Out. Η προσπάθεια του. Σαμπανέ θα εκτελέσει το φάουλ. Καλοκτυπημένο είναι εκεί. Βρέθηκε και ο Μούστα. Και τώρα σφυρίζει ο διαιτητής τη λήξη της αναμέτρησης.